Αν το κύτταρο κάθε ζωντανού οργανισμού αντιπροσωπεύει το αρχέτυπο που δομεί την ύπαρξή του, το κύτταρο της Επτάπολης αντιπροσωπεύει το αρχέτυπο της κλασικής παιδείας που δομεί την κρίση και το πνεύμα του ολοκληρωμένου πολίτη της γης. Χωροθετημένα σε απόλυτη πυθαγόρια αρχιτεκτονική διάταξη, τα οικοδομήματα του κυτάρου θα φιλοξενούν κάθε χρόνο 12.000 περίπου φοιτητές επιλεγμένους από την Υπουργεία Παιδείας των χωρών τους, οι οποίοι μετά την απόκτηση του μάστερ από τα πανεπιστήμια που απεφύτησαν θα φοιτούν στην Επτάπολη για να λάβουν τον κόκκινο μοναδικό στον κόσμο δίπλωμα που θα αφορά στη χρήση της γνώσης. Εδώ οι επίλεκτοι πολίτες του κόσμου θα διδάσκονται στις 9 βασικές επιστήμες της γης όχι τα μαθήματα της επιστήμης τους, αλλά τη χρήση της γνώσης που απέκτησαν στις πανεπιστημιακές σπουδές τους. Εδώ η κλασική παιδεία σε όλα τα επίπεδα της εσωτερικής γνώσης των επιστημών και της τεχνολογίας θα δημιουργεί τους νέους διανοητές που θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τις πολιτικές, επιστημονικές και ακαδημαϊκές τους ικανότητες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, εξουσίας και προσανατολισμού των λαών με γνώμονα το δίκαιο και το σεβασμό υπέρ του συνόλου. Εδώ θα υπάρχουν τα καταλήμματα των φοιτητών. Και εδώ, στη Στοά των Μουσών, θα υπάρχουν τα γραφεία και τα καταλήμματα των Πριτάνιων, των Συγκλητικών, των Επιτρόπων και των Καθηγητών των Σχολών του Κιτάρου. Στις 9 μεγάλες σχολές του Κιτάρου θα υπάρχουν αθλητικοί χώροι, αίθουσες σεμιναρίων, ερευνητικά και πειραματικά εργαστήρια, αστεροσκοπείο και χώροι πνευματικών συμποσίων. Τους πρώτους 6 μήνες οι φοιτητές του Κιτάρου θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά δρόμενα του Ζωστήρα, ενώ τους υπόλοιπους 6 μήνες θα εκπαιδεύονται ως εσωτερικοί μέσα στις σχολές του Κιτάρου στις δύσκολες πυθαγόριες συνθήκες της ακαδημαϊκής τους ολοκλήρωσης.